Διάγκο. Οι εντυπώσεις σας από το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ. Ξέραμε κλείνοντας αυτό το φιλικό, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στη μόλις τη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας ομάδας και μιλώντας για μια καινούργια ομάδα που χτίζεται και υποδομείται μέρα με την ημέρα, ξέραμε τι να περιμένουμε από το σημερινό παιχνίδι. Αυτό που ζητήσαμε από τα παιδιά δεν είχε να κάνει με μπάσκετ. Αυτό που ζητήσαμε από τα παιδιά ήταν να βγάλουν διάθεση, ενέργεια, θέληση να παίξουν προσωπική άμυνα και διάθεση να τρέξουν στον εφημιασμό όσο μπορούμε περισσότερο, όσο μπορούμε πιο γρήγορα και όσο γίνεται πιο σωστά με βάση τις αρχές μας. Ξέρουμε όμως ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για εφαρμογή των αρχών που έχουμε ζητήσει. Αυτά χτίζονται μέρα με την ημέρα στο γήπεδο και θέλει πάρα πολύ χρόνο και υπομονή. Είμαστε ευχαριστημένοι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για τη διάθεση και την ενέργεια που δείξαν τα παιδιά μέσα στο γήπεδο. Και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία γιατί είναι η αρχή για να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Σας ανησυχεί ότι η ΑΕΚ έδειξε δύο διαφορετικά πρόσωπα? Όχι. Όχι. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι ένα φιλικό το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, αν δεν θέλαμε απλά να αλλάξουμε τη ρουτίνα της καθημερινότητας και της προπόνησης στην προετοιμασία, δεν θα το κλείναμε. Ήταν αρκετά πρώιμο. Δεν περιμέναμε να δούμε σπουδαία πράγματα σε επίπεδο τακτικής και συνεργασιών. Αυτό που θέλαμε ήταν η διάθεση και η ενέργεια των παιδιών. Κυρίως να σπάσει η ρουτίνα της προπόνησης. Και νομίζω ότι ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να το πετύχουμε. Θα υπάρξουν άλλα φιλικά? Ναι, φυσικά. Ξεκινάει μια σειρά φιλικών από την επόμενη εβδομάδα. Αρχές γενομένες από την Τετάρτη με την Νέα Αρίστ, με το Λαύριο, με την Αγία Παρασκευή και μετά έρχεται η εβδομάδα του Κυπέλλου. Οι εντυπώσεις σας από τους λίγους οπαδούς, αλλά βροντόφωνους μπορώ να πω, από την Original Corinth. Ζεστοί, φιλόξενοι και αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν, στο να στηρίξουμε την ομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήταν παρόντες.